σου Κώστα, δεν είναι πολύ ο καιρό που γράφαμε ότι κρέμαζε τα παπούτσια, αλλά οι καταστάσει μαρτυρούν ότι στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλέ ποτέ, έτσι. Όντω. Σήμερα αναγκάστηκε λοιπόν να μπει ω αλλαγή, να βοηθήσει την ομάδα, μια ομάδα που αγωνίζει ω βοηθό προπονητή, είσαι δίπλα στον Αλέξη Κωνσταντόπουλο. Θα πρέπει να πούμε ότι αγωνίζεται αποδεκατισμένη λόγω των πολλών προβλημάτων τραυματισμού. Μου είπε και ο κότσο κάποια προβλήματα με τον κορονοϊό. Είστε αποδεκατισμένοι πραγματικά. Πραγματικά, καταρχήν να πω καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία είναι το σημαντικότερο αγαθό. Με χρειάστηκε η ομάδα Σπύρου και έβαλα ξανά τα ποδοσφαιρικά και κατέβηκα. Τους ευχαριστώ πολύ όλους, γιατί είναι πολύ δύσκολο να είσαι έξω και να τους βλέπεις να μάχονται και να σκέφτεσαι ότι ήσουν και εσύ κομμάτι της ομάδας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις κανένα περίεργο συνέστημα, έτσι? Πάρα πολύ, και ζητώ συγγνώμη σε όλα τα παιχνίδια, γιατί καμιά φορά στον πάγκο είμαι τόσο, το ζω τόσο έντονα που καμιά φορά γίνομαι εκνευριστικός. Η ποδοσφαιρική πόρος. Ναι. Νομίζω πάω να μπω μέσα στο γήπεδο, μπαίνω μέσα στο γήπεδο. Ζητώ συγγνώμη σε αυτούς που. Άρα δεν έχεις αποβάλει ακόμα το στοιχείο του ποδοσφαιριστή. Καθόλου, είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο είναι να φύγει το μικρόβιο αυτό, ε. Και τώρα μάλιστα που μου δώσανε και αυτό το βάφτισμα, έτσι θα το πω εγώ, έκανα τεμπούτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φάση σε ετοιμότητα, σε βλέπω σε ετοιμότητα. Ευχαριστώ. Μακάρι τα παιδιά να επανέλθουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να έρθει η ομάδα στα κανονικά της στάνταρ, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι δύσκολο την επόμενη εβδομάδα με τον Καρτεράδο. Και εύχομαι να είμαστε όσο πιο δυνατόν δυνατότεροι. Κώστα, γίνεται μάθρεμα του ΑΟ Πύργου, από μικρό παιδάκι σε αυτή την ομάδα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, με στόχους και έξω. Έτσι, από το ποδόσφαιρο βλέπουμε ότι γίνανε κάποιες κινήσεις στο χωριό, θέλει να φτιάξει τις ακαδημίες σας. Ναι. Πες μου, πώς είναι ο Πύργος σήμερα, το 2022? Σπύρο, δεν θα σου κρύψω ότι πλέον τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν παλιά. Πλέον με την τεχνολογία τα παιδάκια έχουν αποτραβηχτεί από τα γήπεδα. Το βλέπουμε και εμείς ο στόχος μας είναι να τα φέρουμε κοντά, να αγαπήσουν τον αθλητισμό και να κάνουμε και μια ομάδα για το μέλλον, έτσι. Γιατί κατά τα ψέματα εμείς μεγαλώνουμε και τώρα, εντάξει. Θα πρέπει να πούμε και ότι ο πατέρας ήταν από τους στυλοβάτες στις ακαδημίες, ναι, πάντα το πήγε. Ακαδημίες. Πάλευε εκεί. Καλό είναι να ακούγονται αυτοί. Σε ευχαριστώ πολύ. Και στόχος μας είναι, τώρα με αυτό το 5x5 που κάναμε, να φέρουμε τα παιδιά κοντά, να ξεκινήσουν πάλι και σιγά σιγά να δούμε και το μέλλον της ομάδας. Είναι και βούληση της διοίκησης, δηλαδή αυτό είναι ένας στόχος. Ναι, είναι στόχος, που βασικός, είναι βασικός στόχος της ομάδας. Και όπως βασικός στόχος της ομάδας είναι να φτιάξουμε το γήπεδο. Να επιστρέψει ο πύργος στο σπίτι του. Να επιστρέψει στη βάση του, στο σπίτι του. Γιατί όταν έχεις γήπεδο, έχεις άλλη δυναμική σαν ομάδα. Και όταν έχεις ακαδημίες, επίσης κοιτάς το μέλλον πιο αισιόδοξα. Όταν δεν έχεις κάτι πίσω σου, εννοείται ότι υπάρχει και ένα τέλος μετά. Κώστα, ο σούπερ άτυχος της χρονιάς φέτος ήταν ο Πύργος. Ξεκίνησε με ένα πολύ δυνατό σύνολο. Έχει αποδεκατιστεί, θα λέγαμε. Παρ' όλα αυτά, επιμένει να παρουσιάζει ένα ποιοτικό σύνολο. Οι παίκτες που έχει στο ρόζερ του είναι ποιοτικοί και αυτοί που έχουν μείνει. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Σήμερα περάσατε δεύτερη στη βαθμολογία. Πλέον είστε πολύ κοντά στο να βγείτε ως δεύτερη στον όμιλο και να πάτε στην επόμενη φάση. Θα τον δούμε τον Πύργο να συμμετάσχει ή αυτά τα προβλήματα θα δημιουργήσουν κάτι αναπάντεχο για σας? Τα προβλήματα, όπως είπες, είναι πολλά. Είναι πολλά και έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, όπως ο Φύτρος ο Σόλωνας, ο Στέλιος ο Κίκας, που τα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, μπήκαν στο χειρουργείο. Τα υπόλοιπα παιδιά τώρα χτυπηθήκαν από τον κορονοϊό. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, μάνα μου. Έλα. Σήκωσε το. Έλα, σε σήκωσε. Κάτσε λίγο. Και πώς το... Ναι, λέγαμε ότι... Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εννοείται και ότι αν βγούμε δεύτεροι θα πάμε στα μπαράζ. Θα κυνηγήσουμε ό,τι μας αντιστοιχεί και θα δούμε. Ό,τι που βγει, εντάξει. Τώρα είναι δύσκολα όντως τα πράγματα, γιατί άλλες ομάδες... Θα μιλήσει και ο Μανώλης. Χιλιά συγγνώμη, ο γιος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε, γιατί έχουμε και τον Μανώλη. Κώστα, τον μην κλαίει. Σε ευχαριστούμε πολύ και συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις. Ευχαριστώ πολύ.